Φουντώνει η συζήτηση για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, αν και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ότι δεν έφτασε η ώρα για να ανοίξει το θέμα. Ωστόσο, το Μέγαρο Μαξίμου δεν αποκλείει να προταθεί και πρόσωπο από την κεντροδεξιά. Το κρίσιμο είναι ένα πρόσωπο ευρύτερης αποδοχής. Ναι. Και πρόσωπα ευρύτερης αποδοχής υπάρχουν και στην μία παράταξη, ας το πω, και στην άλλη παράταξη. Δεν είναι δηλαδή μονοπόλιο της ευρύτερης αποδοχής. Ψηφίζετε εσείς έναν κεντροαριστερό πρόεδρο, ας πούμε, εσείς κύριε Βόρειδης προσωπικά? Δεν έχω ψηφίσει. Πάντως, η σχετική συζήτηση συνδέθηκε ευθέως με τις υποκλοπές, λόγω της πρότασης του Αλέξη Χαρίτση να είναι υποψήφιος ο Χρήστος Ράμος, που είναι ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών. Η αναφορά του Αλέξη Χαρίτση ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Χρήστο Ράμο πριν την κατάθεση της πρότασης έβαλε φωτιές, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι ο Χρήστος Ράμος δεν ήταν αντικειμενικός στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Επιβεβαιώνει κάποιους οι οποίοι έβλεπαν μια, εγώ θα πω έτσι κομψά, όχι και τόσο αντικειμενική προσέγγιση κάποιων πραγμάτων. Ο Αλέξης Χαρίτσης επανήλθε στο θέμα, αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι η νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, διευκόλυνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις υποκλοπές. Νομίζω ότι με την στάση της σε πολλές περιπτώσεις διευκόλυνε τις επιδιώξεις του κυρίου Μητσοτάκη για τις κυβέρνησεις. Για υποβάθμιση του θεσμού της Προεδρίας της Δημοκρατίας κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Οφείλει ο κ. Μητσοτάκης να μας πει που έκανε λάθος. Mm-hmm. Γιατί δεν θα ανανεώσει τη θητεία της κ. Σακελαροπούλου? Και οφείλει να το πει, διότι με ευθύνη το εξελίσσεται αυτή η συζήτηση. Να μην κάνει πολιτικά παιχνίδια με τους θεσμούς και να μας πει που απέτυχε. Και να κάνει και την αυτοκριτική του, αν απέτυχε. Ή αν δεν απέτυχε, mm-hmm. να μας πει ότι θα προτείνει. Ναι. Την κυρία Σακελαροπούλου για τη δεύτερη θητεία. Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνουν ότι το θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας δεν είναι της ώρας και πως προέχει ο προϋπολογισμός.